Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο για τη χώρα μας, εδώ. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε στα σύνορα μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας και λίγο πιο κάτω κάποιος μπορεί να παρατηρήσει τα σύνορα της Καστανιές, τα οποία οδηγούν στην Ανδριανούπολη. Η εκπομπή μας σήμερα ξεκινά εδώ, από το τελευταίο άκρο της χώρας μας. Βρισκόμαστε στις Καστανιές του Εύρου και συγκεκριμένα στον ποταμό Άρδα. Θα δούμε λοιπόν τον Εύρο, θα γνωρίσουμε τις ομορφιές του, θα γνωρίσουμε τους κατοίκους και θα μάθουμε πολλά μικρά μυστικά για την ομορφιά της περιοχής. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι εδώ στον Εύρο. Λοιπόν, τι όμορφος τόπος είναι αυτός εδώ με τους νέους να βρίσκονται παρόντες σε ένα σημείο πολύ κομβικό για τη χώρα μας, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία αλλά και με τη Βουλγαρία. Έτσι, το τριεθνές το λεγόμενο. Το λεγόμενο τριεθνές. Έτσι. Πώς είναι λοιπόν η ζωή εδώ? Εδώ πέρα αποφασίσαμε να ζήσουμε εμείς εδώ οι ντόπιοι, αυτοί που αποφασίσαμε να ζήσουμε και να επενδύσουμε εδώ, διότι αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Γιατί εδώ μεγαλώσαμε και πρέπει να στηρίξουμε και να φυλάμε τις θερμοπύλες, όπως λέμε. Η Ανδριανούπολη δεν είναι ξένη για τους Ευρύτες που την επισκέπτονται τα Σαββατοκυριακά. Μαζί με πολλούς εξ αυτών ταξιδέψαμε και εμείς για να γνωρίσουμε τα μυστικά της. Αφήσαμε πίσω μας την Ορεστιάδα και κατευθυνθήκαμε με το αυτοκίνητο βόρεια προς το συνοριακό σταθμό των Καστανέων, διανύοντας μία απόσταση 19 χιλιόμετρων. Αμέσως μετά τα σύνορα και οδηγώντας δίπλα στον Εύρο, το πρώτο χωριό που συναντάς είναι το Κάραγατς. Η Ανδριανούπολη αριθμεί σήμερα 150.000 κατοίκους. Ιδρύθηκε το 125 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ανδριανό και υπήρξε πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 92 χρόνια έως την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το εντυπωσιακά μεγάλο τέμενος, οι μιναρέδες του οποίου ξεπερνούν σε ύψος τα 70 μέτρα, ο θόλος στο εσωτερικό του προκαλούν θαυμασμό. Το τζαμί χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σελίμ το 2ο το 1569 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής προστατευόμενο από την UNESCO. Η βόλτα αλλά και οι αγορές στη σκεπαστή αγορά προκαλούν τον επισκέπτη να αγοράσει ό,τι βάλει ο νους του. Δεν θα μπορούσαμε να αποχαιρετήσουμε τον όμορφο αυτό τόπο χωρίς να κάνουμε μία μικρή στάση στο Διδυμότυχο. Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν την πόλη αυτή και την ιστορία της, η συνέχεια και η πολυπολιτισμικότητα.